Στο Βογατσικό Καστοριάς είναι ανοιχτό αυτή την ώρα, γύρω στις 11 αναμένεται να κλείσει. Και επίσης από χθες το βράδυ είναι ανοιχτό και το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Μάλιστα. Να δούμε τώρα με τα πορθμία τι γίνεται, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι. Στο Ιόνιο κυρίως, που όπου αυτή τη στιγμή είναι κλειστή η πορθμιακή γραμμή Ηρίου Αντιρίου, είναι από χθες το βράδυ και όπως μας ενημέρωσαν, ίσως δημιουργούνται και προβλήματα στη γραμμή Ιγουμενίτσας Κέρκυρας. Θα πρέπει να τηλεφωνούν πρώτα στο λιμεναρχείο για αυτό το δρομολόγιο. Προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ και θα αλλάξουμε θέμα. Θα δούμε τι γίνεται και με τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν κατασχεθεί. Αν δηλαδή προχωρούν οι δημοπρασίες, αν Γιώργο Ανδρή, καλημέρα, μια και είσαι στο τηλέφωνο, αν οι τράπεζες οι οποίες έχουν τα κατασχεθεί με αυτοκίνητα μπορούν και τα διοχετεύουν στην αγορά ή τα έχουν ακόμη στα ζήτητα. Έχουμε μαζικές δημοπρασίες από τις αρχές Ιανουαρίου από τις τράπεζες και μάλιστα ο αριθμός των οχημάτων που έχουν εκποιηθεί μέχρι τις 20 Ιανουαρίου ξεπέρασε τα 1000 αυτοκίνητα. Mm-hmm. Ωστόσο έχουν αλλάξει ριζικά τα δεδομένα στις δημοπρασίες των αυτοκινήτων, καθώς οι τιμές μικρών αυτοκινήτων πόλης, τα οποία είναι και περιζήτητα πλέον, έχουν αυξηθεί ραγδαία. Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις προσεγγίζουν τις αξίες των πολυτελών αυτοκινήτων κατασχεμένων, μάλιστα, που έχουν πολλές χιλιάδες ευρώ. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η ολομέλεια... Ενώ αντίθετα φαντάζομαι τα πολύ ακριβά αυτοκίνητα έχουν πέσει πολύ σε τιμές, έτσι. Και μάλιστα οι έμποροι έχουν και πρόβλημα με αυτή την αλλαγή των δεδομένων, καθώς λένε ότι δεν μπορούν να προμηθευτούν πλέον φτηνά αυτοκίνητα πόλης, τα οποία προσεγγίζουν τις τιμές πολυτελών αυτοκινήτων. Πάντως το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου λένε τα στοιχεία ότι μόνο 1000 αυτοκίνητα κατασχεμένα εκποιήθηκαν. Και να σε ρωτήσω κλείνοντας, Γιώργο, τι γίνεται με τα λεφτά, τα χρήματα που θα πάρουν όσοι έχουν αποσύρει τα αυτοκίνητά τους. Πότε αναμένεται να μπουν στο λογαριασμό τους? Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, από το τέλος της εβδομάδας ή ο αργότερος στις αρχές επόμενης εβδομάδας θα ξεκινήσουν σταδιακά να καταβάλλονται τα οικονομικά κίνητρα της απόσυρσης αλλά και της αντικατάστασης των αυτοκινήτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιωμάτων. Από την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Καλημέρα. Και ας δούμε τώρα τι κινητοποιήσεις ετοιμάζουν στο ΚΤΕΛ της Μαγνησίας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Κολυνδρίνης, ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ Μαγνησίας. Καλημέρα, κύριε Κολυνδρίνη. Καλή σας μέρα. Έχετε ξεκινήσει ήδη την κινητοποίηση, έχετε αποκλείσει Έχουμε φτάσει, φτάνουμε τώρα στη Λάρισα. Σε 5 λεπτά θα είμαστε στην περιφέρεια της Λάρισας. Σκοπεύετε λοιπόν να αποκλείσετε την αστυνομική διεύθυνση της Λάρισας? Τώρα αυτή τη στιγμή θα κατευθυνθούμε στην περιφέρεια της Λάρισας. Την πολιτική περιφέρεια, έτσι. Μάλιστα. Όπου έχει κανονιστεί μία σύσκεψη με τον περιφερειακό αστυνομικό διευθυντή, με τον αστυνομικό διευθυντή Λάρισας και με την περιφερειάρχη, την κυρία Γερακούδη, για το θέμα το οποίο μας απασχολεί και το οποίο είναι η διέλευση των λεωφορείων από την παραλιακή οδό του Αγίου Κάμπου. Τώρα να σας ρωτήσω εγώ, κύριε Κολυνδρίνη, κατά πόσο είναι ασφαλές κάτι τέτοιο για τους οδηγούς σας αλλά και τους επιβάτες των ΚΤΕΛ? Πρόκειται για ένα πολύ στενό, πολλές στροφές. Λένε μάλιστα οι ειδικοί ότι είναι κατάλληλη διαδρομή για μεγάλα οχήματα. Όποιος το λέει αυτό δεν έχει περάσει το δρόμο αυτό. Αν θέλετε, όποιος θέλει μπορεί να τον πάρουμε με ένα λεωφορείο, να κάνουμε αυτή τη διαδρομή και να δει ότι αυτή η διαδρομή είναι πολύ πιο ασφαλής και πολύ πιο σίγουρη από τη διαδρομή την οποία μας υποχρεώνουν μάλλον να εκτελούμε σήμερα μέσω Σαραντάπορο, Σερβίων, Κοζάνη, ναι, Βέρες, το θέμα της συντομίας, πιο σύντομο σίγουρα είναι ο δρόμος, σύντομος, ο παραλιακός. Πιο ασφαλής, λέω. Και πιο ασφαλής, λέτε. Όταν σας ανεβείτε από Ελασσόνα μέχρι να φτάσετε στα Σέρβια, θα κάνετε το σταυρό σας 15 φορές. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ και θα παρακολουθήσουμε και εμείς να δούμε πώς εξελίσσεται το θέμα αυτό και τι πρόκειται να γίνει. Προς το παρόν φτάνουν στη Λάρισα για να αποκλείσουν την περιφέρεια της Λάρισας τα ΚΤΕΛ της Μαγνησίας. Πάμε τώρα να δούμε στον Γιώργο το Μαρινόπουλο. Είναι σε έναν καταβλισμό στην περιοχή του Πύργου, στον Πύργο. Έναν καταβλισμό τσιγκάνων όπου πραγματικά ζουν εκεί, διαβιούν κάτω από άθλιες συνθήκες, Γιώργο. Και τι ζητούν? Βρισκόμαστε υπόψη στον καταβλισμό Ερμής, στα Λαστέκα του Πύργου, εδώ που όπως θα δείτε και εσύ και οι τηλεθεατές μας από τις εικόνες μας, η κατάσταση πραγματικά που διαβίνουν αυτοί οι άνθρωποι είναι άθλια. Τα λιώμενα είναι του 1920, επέτρεψέ μου να πω. Τα λίμματα συγκεντρωμένα παντού. Τα παιδιά, τα μικρά παιδιά συνέχεια στα νοσοκομεία με μικρόβια, με ιώσεις, με προβλήματα. Όλα αυτά που δημιουργούνται από τη διαβίωσή τους εδώ. Τι ζητούν αυτοί οι άνθρωποι? Δεν μπορούμε να τους. Και επέτρεψέ μου τώρα με τη βοήθεια του θανάστου καθηγητή του οπερατέρ μας να πάμε μαζί μέχρι την άλλη μεριά του καταβλισμού για να δείξουμε τα λίμματα που αναφέραμε. Τα βοθρολίματα μέσα στα οποία παίζουν μικρά παιδιά. Εκεί ο φίλος στο βάθος κρατάει το νερό το οποίο έρχεται και το καθαρίζει το φίλτρο. Το νερό που έρχεται εδώ γεμάτο λάσπη, αυτό νερό πίνουν τα μικρά παιδιά. Θέλω να σου πω ότι οι άνθρωποι αυτό που ζητούν είναι: δεν μπορούμε να τους πάρουμε από εδώ, να τους πάμε κάπου αλλού. Τουλάχιστον να γίνει μια ανάπλαση περιοχής, να φέρουν δύο καινούργια αλλοιόμενα, να μπορέσουν και αυτοί να ζήσουν με αξιοπρεπείς συνθήκες. Γιατί όταν κατηγορούμε συνεχώς τους τσιγκάνους για την εγκληματικότητα και την αύξηση των ποσοστών εγκληματικότητας, δεν σκεφτόμαστε πώς κοινωνία.
Βάζουμε να ζούνε και ότι δεν τους αφήνουμε, δεν τους επιτρέπουμε μένοντες εδώ να στείλουν τα παιδιά στο σχολείο. Γιώργο μου, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα. Ας δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί ο καιρός, επόμενες ώρες και μέρες. Ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Γιαννόπουλος, είναι εδώ. Καλημέρα σας, κύριε Γιαννόπουλε. Θα έχουμε τη χώρα στο ψυγείο, στην κατάψυξη. Πραγματικά, σήμερα είχαμε πολλικές θερμοκρασίες στο νομό Εύρου. Έφτασε το θερμόμετρο στους μείον 13 στην Αλεξανδρούπολη και στο Ορμένιο, για το οποίο έγινε λόγος για άλλο λόγο βέβαια, στους μείον 20 βαθμούς σήμερα. Είναι συνηθισμένες θερμοκρασίες. Είναι πραγματικά οι θερμοκρασίες είναι εντυπωσιακά χαμηλές στο νομό Εύρου και στην Καβάλα είχαμε μείον 9 το θερμόμετρο σήμερα. Θα ανέβει από εδώ και πέρα. Για σήμερα κάποιες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις σε περιοχές της Θεσσαλίας, Ανατολικής Τηρεάς, Εύβοιας και κάποιες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει σε σχέση με χθες, μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο Ιόνιο όμως θα ενισχυθούν, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Λοιπόν, βλέπουμε και την κάρτα παράλληλα και για όσους είναι πιο πολύ οπτικοί τύποι. Τι καιρό θα έχουμε σήμερα, 26 Ιανουαρίου. Για τη σημερινή μέρα το πιο εντυπωσιακό είναι οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ειδικά με τις πρωινές ώρες. Η αυριανή ημέρα θα έχουμε κάποια αλλαγή του καιρού. Μας πλησιάζει ένα χαμηλό από την Ιταλία. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα ενισχυθούν, πιθανόν να φτάσουν ακόμα και τα 9 μποφόρ. Περιμένουμε αρκετές βροχές στα κεντρικά και νότια τμήματα κυρίως της χώρας. Θα έχουμε και πάλι χιόνια στα ορεινά και καθώς έχουμε πολύ ψυχρές αέρες μάζες πάνω από τη χώρα μας, θα έχουμε και χιόνια σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας με χαμηλότερο υψόμετρο για την Τετάρτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και πάλι όμως το πρωί θα έχουμε παγετό στα υπηρετικά. Οι θερμοκρασίες χαμηλές στους μείον 5, μείον 6 και την αυριανή ημέρα. Το χαμηλό αυτό την Πέμπτη θα κινηθεί ανατολικότερα. Έτσι, το πρωί της Πέμπτης θα έχουμε και πάλι καταιγίδες κυρίως στα νησιά του Αιγαίου, στο Ανατολικό Αιγαίο και το Δεκάνησα. Πιθανόν το πρωί να είναι και τοπικά ισχυρές και κάποιες τοπικές βροχές. Τα χιόνια θα έχουμε και πάλι στα ορεινά, θα μετατοπίζονται προς βορειότερα, καθώς η θερμοκρασία θα ανέβει και άλλο την Πέμπτη. Στην Αθήνα από τους 8 βαθμούς σήμερα την Πέμπτη μπορεί να φτάσουν στους 13-14 βαθμούς. Και για να περάσουμε στην Παρασκευή, όπου οι άνεμοι πλέον έχουν γίνει δυτικοί, νοτιοδυτικοί, Παρασκευή και Σάββατο, κάποιες βροχές ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία. Θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο και χιόνια όμως σε ορεινές περιοχές Παρασκευή και Σάββατο. Βελτιώνεται, θα έλεγα, γενικά ο καιρός ως προς τη θερμοκρασία. Δεν θα λείψουν όμως τα φαινόμενα και τις επόμενες ημέρες. Να μείνουμε και λίγο στην Αττική. Να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Στην Αττική θα έχουμε κάποιες βροχές αύριο, ίσως για λίγο και την Πέμπτη, με τη θερμοκρασία όπως είπαμε να ανεβαίνει. 8-11 την Παρασκευή και το Σάββατο, που θα είναι αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, θα ξαναδούμε τους 14-15 βαθμούς στην Αττική. Δηλαδή το χιόνι να το ξεχάσουμε, έτσι. Τουλάχιστον οπτικά να το χαρούμε σήμερα στην Πάρνθα, γιατί μάλλον θα αργήσουμε να το ξαναδούμε. Θα αργήσουμε. Στη Θεσσαλονίκη, να μείνουμε και στην Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη θα ανέβει η θερμοκρασία, εκεί θα έχουμε και κάποιες βροχές τοπικού χαρακτήρα Τετάρτη και Πέμπτη. Από Παρασκευή και Σάββατο θα ξανά έχουμε βροχές, με τη θερμοκρασία και εκεί να ανεβαίνει. Ίσως έχουμε και κάποια χιόνια βέβαια την Τετάρτη στις ορεινές περιοχές του νομού. Και όποιος θέλει να δει χιόνια, πού πρέπει να πάει δηλαδή. Νομίζω ότι έχει χιονίσει αρκετά και θα χιονίσει. Θα χιονίσει αρκετά και πάλι, όπως είπαμε, και στην Πελοπόννησο την Τετάρτη, στα ορεινά της Πελοποννήσου και στα ορεινά της κεντρικής Αττικής χώρας, Καρπενήσι, Παρνασσό κτλ. Αλλά και στην Βόρεια Ελλάδα και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο την Τετάρτη. Και να κλείσουμε και με τα μποφόρ, να ανακεφαλαιώσουμε μάλλον τα μποφόρ. Είπαμε στο Ιόνιο, προβλήματα ουσιαστικά δεν θα έχουμε στο Αιγαίο. Στο Ιόνιο όμως είπαμε σήμερα 8 μποφόρ. Και αύριο Τετάρτη για λίγες ώρες θα έχουμε και τα 9 μποφόρ με νοτιοανατολικούς ανέμους. Και αρχίζει σιγά σιγά και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Το μέχρι, γεγονός, μέχρι το Σάββατο. Το γεγονός ότι είδαμε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες χθες και σήμερα. Πώς εξηγείται? Κοιτάξτε, είχαμε μια κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών σε όλα τα Βαλκάνια. Ενδεικτικά σήμερα στο Βουκουρέστι είχαμε μείον 23 το πρωί. Στη Σόφια μείον 13. Δείξατε και τα χιόνια προηγουμένως στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Κάπως αλλάζει και η κυκλοφορία καθώς μας πλησιάζει, όπως είπαμε, και το χαμηλό από την Ιταλία. Θα ανέβουν οι θερμοκρασίες και για να δούμε την άλλη εβδομάδα τι καλό μας περιμένει. Μας επιφυλάσσει ο χειμώνας και για τη χώρα μας. Τι καλό μας περιμένει δηλαδή? Θα το δούμε την άλλη εβδομάδα. Δεν ξέρουμε ακόμη, δεν έχουμε εικόνα. Όταν είμαστε κοντά θα μπορούμε να πούμε κάτι με βεβαιότητα. Τώρα αρχίζει ο χειμώνας δηλαδή. Για εμάς ξεκίνησε πραγματικά εβδομάδα ο χειμώνας. Αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε ο χειμώνας. Ας τον απολαύσουμε. Όπου δεν δημιουργεί προβλήματα, ας τον απολαύσουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Πάμε να δούμε μαζί τώρα τις εφημερίδες. Να σας θυμίσουμε και τον τρόπο που επικοινωνούμε. Σίγμα ΤΑΦ. Αφήνετε ένα κενό, συμπληρώνετε το μήνυμά σας. Πείτε μας τι βλέπετε να συμβαίνει γύρω σας. Στείλτε το στο 54160. Πρωτοσέλιδα. Με την Αυγή θα ξεκινήσουμε. Και τίτλο στην Αυγή. Θυμό στα μπλόκα για την κυβερνητική αδιαλαξία. Παροδία διαλόγου χωρίς τους αγρότες και χωρίς απαντήσεις στα αιτήματά τους. Η φιέστα του Ζαπίου στην πρώτη σελίδα της Αυγής. Στο επόμενο φύλλο θα δούμε το Βήμα αμέσως. Και διαβάζουμε στο Βήμα: ανάσα 8 δισευρώ με δάνεια φωτιά, ανακούφιση στην κυβέρνηση. Υπερπροσφορά κεφαλαίων 25 δισευρώ από τις τράπεζες, πανάκριβο το επιτόκιο στο 6,20% στο τραπέζι Νέα Μέτρα. Τι ρίχνει τα αεροπλάνα, τραγωδία με πολλά ερωτηματικά στο Λίβανο, φωτογραφία και ο τίτλος στην πρώτη σελίδα του Βήματος. Η ίδια φωτογραφία, αεροπορική τραγωδία στο Λίβανο.
Ακριβή ανάσα 8 δισευρώ, έκδοση πενταετούς ομολόγου με επιτόκιο 6,2%. Αυξάνεται το κόστος τραπεζικού δανεισμού στην Καθημερινή στην πρώτη σελίδα. Ένα ακόμα θέμα, ανυποχώρητη κυβέρνηση, παραμένουν τα μπλόκα, κρίσιμες συνελεύσεις στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Στο λόγο περάσαμε. Ούτε βήμα πίσω και από τις δύο πλευρές, αδιέξοδο στο μέτωπο των αγροτών. Μίνι πακέτο μέτρων ανακοίνωσε η κυρία Μπατζελή στο Ζάπιο. Κόψτε τους το δάχτυλο, τελευταία ευκαιρία για το πολιτικό σύστημα, οι εξεταστικές επιτροπές στη Νίκη, στην πρώτη σελίδα, με τη φωτογραφία την εύγλωτη. Και στο ριζοσπάστη διαβάζουμε αγωνιστικό αγροτικό μπλόκο στο κυβερνητικό διάλογο. Απάτη να ενταθεί αλληλεγγύη εργατών και αυτοαπασχολούμενων στην αγροτιά. Στον αδέσμευτο τύπο, σηκώνει τα χέρια ψηλά η κυβέρνηση, αδυνατώντας να βρει λύση στο πρόβλημα των αγροτών. 300 αγρότες αγνώρισαν τη φιέστα του Ζαπίου και έστησαν μπλόκα στην πλατεία Κολονακίου. Να δούμε την απογευματινή υποκρισία. Διάλογος χωρίς τους αγρότες είναι ο τίτλος στην απογευματινή. Στη διάρκεια του Ζαπίου συμμετείχαν 350 εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων και οργανισμών με ελάχιστους πράσινης απόχρωσης λειτουργούς της γης. Στην αυριανή διαβάζουμε, μας ληστεύουν οι ξένοι τραπεζίτες και επενδυτές. Απ' τη μία μας βρίζουν και ισχυρίζονται ότι η Ελλάδα πάει για πτώχευση και από την άλλη ζητάμε να μας δανείσουν 5 δισευρώ και μας προσφέρουν 25 εκατομμύρια ευρώ. Με επιτόκιο 6,02. 20. Βραδινή. Τον κεντρικό τίτλο θα διαβάσουμε. Διάλογος χωρίς αγρότες. Στα άκρα οδηγείται πλέον η σύγκρουση κυβέρνησης αγροτών. Και θα πάμε κατευθείαν στην πρώτη σελίδα του Έθνους. Έμφραγμα σε δρόμους, λιμάνια, Τελωνία, τρακτέρ στις Εθνικές και διαδήλωση στο Κολονάκι. Στην ελεύθερη ώρα, ο τίτλος, εκτός Ελλάς, εκτός ελληνικής αστυνομίας, σταυρός σημαία και Έλληνες, απαγορεύεται με διαταγή Χρυσοχοίδη να φέρουν στις στολές τους το εθνικό σύμβολο οι αστυνομικοί. Πάμε στον ελεύθερο, η επιστολή τελεσίγραφο του Γιώργου στο Ερντογάν είναι το κεντρικό θέμα, του κόβει το βήχα για τη Δράκη, ζητά την άρση του κάζους Μπέλη. Ελεύθερο τύπο. Έκθετη Κατσέλη την άδεια στο Μαξίμου, οργή στην κυβέρνηση για την πεδαριώδη προσπάθεια της Υπουργού να συγκαλύψει το Ρουσφέτη. Στην ελευθεροτυπία, στην πρώτη σελίδα, τίτλος κεντρικός, μας δάνεισαν, μας έκδαραν. Ανάσα με τα 8 δισευρώ που μπήκαν στα ταμεία, αλλά οι δανειστές έκαναν πάρτι. Στην εστία τίτλος σήμερα απαιτείται εθνική συνεννόηση για να εξέλθει ο τόπος από το αδιέξοδο. Και στα νέα, ανάσα έξω, ασφυξία μέσα. Ζητούσαμε 5 δισευρώ, μας πρόσφεραν 25. Οι αγρότες σκληραίνουν, η κυβέρνηση ελπίζει. Οι πρώτες δικογραφίες για τα μπλόκα. Πάγωμα αποδοχών από 2.000 ευρώ μαζί με τα επιδόματα. Στο πακέτο μέτρο που έρχεται. Τσάι στο Ζάπιο και καπουτσίνο στο Κολονάκι. Γύρισαν την πλάτη στον κοινωνικό διάλογο οι αγρότες. Το διαβάζουμε πρωτοσέλιδο στη χώρα. Και θα κλείσουμε με την Εσπρέσο. Έλληνες ήρωες στην Αϊτή. Άφησαν πίσω τους τα πάντα για να χαρίσουν ζωή. Και στο στούντιο